Καλημέρα φίλε και φίλοι από το teachme.gr Βαγγέλης Βλασόπουλος εδώ ο δικός σας άνθρωπος σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα της Adobe, της Maxion και όχι φυσικά μόνο και βεβαίως ο δικό σα άνθρωπο και αυτό το καλοκαίρι. Σήμερα θα σα δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα στο οποίο θα ασχοληθούμε για ακόμα μία φορά με το υγρό στοιχείο στο 3D και θα δημιουργήσουμε έναν ωκεανό με πάρα πολύ πιο απλό τρόπο σε σύγκριση με το παρελθόν. Είχαμε δει λοιπόν σε προηγούμενο μάθημα πώ είχαμε φτιάξει το υγρό στοιχείο τη θάλασσα και πώς μπορέσαμε και του αποδώσαμε κίνηση, κίνηση λοιπόν μιας ε, ίσυχης, θα λέγαμε και γαλήνιας θάλασσας και ωκεανού. Σε αυτό το μάθημα έχοντα περάσει αρκετός καιρός από τότε θα σας δείξω έναν πολύ πιο εύκολο τρόπο για να πετύχουμε κάτι τέτοιο και στα επόμενα μαθήματα θα σας δείξω πώς με χρήση ενός plugin, ενός δωρεάν plugin θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα εντελώς κινηματογραφικά. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε το συγκεκριμένο εφέ του ωκεανού στο σημερινό μάθημα και φυσικά να έχουμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα ότι αυτό το καλοκαίρι θα ασχοληθούμε με υγρό στοιχείο στο cinema και γενικότερα θα κάνουμε καλοκαιρινά μαθήματα τα οποία όμω θα μπορέσουν να μα χρησιμεύσουν όλο το χρόνο. Θα ξεκινήσω λοιπόν στο cinema θα πάω στο file, θα επιλέξω new και μέσα λοιπόν από εδώ θα πάμε και θα δημιουργήσουμε ένα plane. Θα πάω λοιπόν στα πρωτεύοντα μου αντικείμενα, θα ρίξουμε το plane μέσα, τέλεια και θα το κάνουμε αρκετά πιο μεγάλο. Θα πάμε λοιπόν περίπου στο 2000 να έχουμε λοιπόν μια σκηνή αρκετά μεγάλη για να μπορούμε να δουλέψουμε. Θα ανεβάσω και τα segments από 20 στο 50 για να είναι λίγο πιο α, ποιοτικό, θα λέγαμε, το αντικείμενό μου. Τέλεια. Και τώρα έφτασε η στιγμή που θα το κάνουμε το συγκεκριμένο να γίνει θάλασσα. Έτσι, λοιπόν, από χαλάκι θα γίνει θάλασσα. Πηγαίνουμε και θα δημιουργήσω βασικά. Θα εισάγω μόνο καλύτερα μέσα από το MOGraph ένα effector, το οποίο φυσικά είναι το Random Effector. Και φυσικά θα ρίξουμε το random μέσα στο plane. Για να μπορέσει λοιπόν να ελέγχει το plane, το αντικείμενό μας. Βασικά θα το ονομάσω αυτό θάλασσα. Για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται έτσι. Οπότε θάλασσα. Και α, θα το ονομάσουμε αυτό α, ποσειδώνας. Έτσι λοιπόν ο ποσειδώνας θα κάνει τη θάλασσα να ανακατευτεί και τα σχετικά έτσι. Οπότε, θάλασσα Ποσειδώνα, καταλαβαίνουμε σιγά σιγά τι γίνεται. Πάμε λοιπόν στο Ποσειδώνα. Σούπερ, και πρέπει να κάνουμε κάποιε ρυθμίσει για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώ πέσει. Θα, θα πατήσω βασικά το play για να βλέπω τι γίνεται παράλληλα. Όπω βλέπετε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Φυσικά θα υπάρξουν διαφοροποιήσει στη συνέχεια. Αλλά θα έλεγα είναι καλό να έχουμε το συγκεκριμένο να παίζει για να βλέπουμε και τι αλλαγέ που θα κάνουμε κάθε φορά που πειράζουμε κάτι. Πρώτη μου στάση στα attributes του Ποσειδώνα θα είναι η στάση του effector. Όπου εδώ μέσα φυσικά θα δώσουμε άμεση κίνηση, οπότε θα πάω στο random mode και θα γυρίσουμε το συγκεκριμένο σε noise. Και αυτομάτως λοιπόν τώρα έχουμε ενεργοποιήσει την κίνηση. Βεβαίως η κίνηση ακόμα δεν εμφανίζεται γιατί πρέπει να πάμε στο deformer του Ποσειδώνα attributes και να ορίσουμε και πάλι μια ιδιότητα. Πηγαίνουμε λοιπόν στο deformer και θα γυρίσουμε το deformation από off που είναι σε point και αυτομάτω βλέπετε πω έχουμε θάλασσα. Έτσι λοιπόν, κάναμε δύο κινήσει, έχοντα ήδη βεβαίω προετοιμάσει τα αντικείμενά μα εδώ πάνω. Πρώτη κίνηση ήταν να πάμε στο uh, Effector, να γυρίσουμε το Random Mode σε Noise και μετά πήγαμε στο Deformer και γυρίσαμε το Deformation σε Point. Από εκεί και πέρα, μέσα από το Effector μπορούμε να χαμηλώσουμε την ταχύτητα του κύματο. Να κάνουμε τα πράγματα να είναι λίγο πιο μαλακά για εμάς. Βλέπετε, πολύ πιο μαλακά και όμορφα σαν να βρισκόμαστε σε μια βάρκα και να βλέπουμε την θάλασσα να χαϊδεύει θα λέγαμε την καρίνα του σκάφους πάρα πολύ ωραία νομίζω κάπου εδώ πρέπει να είμαστε το ok δεν χρειάζεται να πάμε σε πολύ ψηλά ώρα τα ύψη γιατί βεβαίως αρχίζουμε και παίρνουμε ένα άλλο στυλ το στυλ του βρασμού ενδεχομένω. έτσι οπότε ξεφεύγουμε λίγο από το εφέ τη θάλασσα εδώ πηγαίνουμε και πάλι στο 20% και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε και άλλε αλλαγέ μέσα από το Parameter μπορούμε να έρθουμε και να αλλάξουμε λίγο την, το στυλ των κυμάτων μέσα εδώ μέσα από τη διαφοροποίηση του X, Y και του Z. Πηγαίνουμε λοιπόν στο X να δούμε τι ακριβώς κάνουμε. Έτσι, θα ανεβάσω λοιπόν το X. Βλέπετε ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό, πρακτικά καταστρέφουμε το F μας. Θυμίζει λίγο θα λέγαμε πάγους οι οποίοι είναι μια λάσπη ενδεχομένω, αλλά φυσικά δεν είναι αυτό που ψάχνω. Κάνουμε ένα undo. Στη συνέχεια έχουμε το Y όπου θα μας δημιουργήσει θα λέγαμε αντίστροφα αποτελέσματα από την άλλη πλευρά και φυσικά έχουμε το Z το οποίο θα μας ανεβάσει το κύμα ψηλότερα. Βλέπετε. Οπότε παίρνουμε και πάλι ένα όχι και τόσο ρεαλιστικό αποτέλεσμα θαλάσσης, αλλά βλέπετε πόσο εύκολα μπορούμε να σηκώσουμε ε, ουσιαστικά τα κυματάκια λίγο ψηλότερα. Θα χαμηλώσω λοιπόν το X και το Y περίπου στο 10, δεν χρειάζεται να είναι τόσο πολύ ψηλά. Τέλεια. Και θα πάμε και το Z περίπου στο 50 νομίζω θα είναι μια χαρά Μπορεί και πιο χαμηλά γύρω στο 30 Θέλουμε λοιπόν κάτι πολύ μαλακό και πράο Βλέπετε αυτό ακριβώς θέλω Και αυτό είναι όλο Από εκεί και πέρα θα μπορούσα να βάλω φως Θα μπορούσα να βάλω material Αλλά φυσικά το μάθημα έχει να κάνει με την κίνηση Και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κίνηση θαλάσσης Μέσα από το Cinema 4D. Φυσικά μιλάμε για απλά πράγματα, αλλά σίγουρα σε πάρα πολλές σκηνέ θα χρειαστεί να κάνετε κάτι τέτοιο. Οπότε λοιπόν αυτή η θάλασσα σίγουρα θα χρειαστεί σε πάρα πολλούς από εσάς και βλέπετε πόσο εύκολα πλέον μπορείτε να την κάνετε και φυσικά να την εκμεταλλευτείτε μέσα από τις μαγικές ικανότητες του Maxon Cinema 4D. Από το Tismi και από εμένα, το Μακέλη Βλασόπουλο ήταν ένα υπέροχο μάθημα 3D δημιουργίας το οποίο ήταν γρήγορο και σας έμαθε μια πανίσχυρη τεχνική την οποία την έχουμε αναλύσει στο παρελθόν και άλλε φορέ. Όχι μόνο στο Cinema 4 αλλά και σε άλλα προγράμματα. Και φυσικά στα επόμενα μαθήματα, αυτό το καλοκαίρι, θα ασχοληθούμε και με πολύ πιο προχωρημένη κατάσταση μέσα από ένα plugin το οποίο θα σα πω την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, φίλοι μου. Θα τα πούμε φυσικά εμεί σύντομα.